έχουμε σχετικά με το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις, τις οποίες θεωρούμε παγίως, νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Μόνο που αυτό δεν το επιδιώκουμε μονομερώς. Το εντάσσουμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας νομικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που έχει κανόνες. Και μέσα σε αυτούς τους κανόνες θα αναζητήσουμε τη λύση αυτού του προβλήματος, προσφεύγοντας στο αρμόδιο φόρουμ το οποίο θα συμφωνήσουμε και κατεθέτοντας καθένας τις δικές του απόψεις εκεί, εφαρμόζοντας, για να θυμίσω τα νομικά μας πάλι, μια άλλη θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού νομικού μας πολιτισμού, που είναι και του παγκόσμιου νομικού πολιτισμού. Το να ακούει κανείς και την άλλη πλευρά. Audiatur et altera pars. Δεν μπορώ να αποκρύψω τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης ότι ακριβώς σε αυτά τα χρόνια η ελληνογερμανική φιλία δοκιμάστηκε αρκετές φορές. Δεν λάβατε πάντα από την Γερμανία την υποστήριξη την οποία επιθυμούσατε και τη συμπαράσταση και δεν βρήκαμε ενδεχομένως πάντα τις κατάλληλες λέξεις για να σας επιβεβαιώσουμε για την ελληνική μας. Παλιές προκαταλήψεις, ακόμα και προκαταλήψεις από ελληνικής πλευράς προς τη Γερμανία, αλλά και το ανάποδο, έδωσαν το στίγμα τους σε έντονες συζητήσεις. Και δυστυχώς αυτό ήταν χρόνια όπου στερεότυπα τα οποία πιστέψαμε ότι ήταν ξεπερασμένα αναβίωσαν.